δίνεται η πίεση προς τη γερμανική κυβέρνηση για το θέμα της χορήγησης αρμάτων μάχης τύπου Λέοπαρτ στην Ουκρανία. Η μία χώρα μετά την άλλη δείχνουν το Βερολίνο την ώρα που το Κίεβο ζητά με έμφαση τα Λέοπαρτ στον απόϊχο των νέων ρωσικών βομβαρδισμών εναντίον αμάχων όπως τον Τνίπρο. Σήμερα ο Φιλανδός Υπουργό Άμυνας Μίκο Σαβόλα, δήλωσε πως η θέση της χώρας του για τη χορήγηση αρμάτων μάχης Λεοπάρτης στην Ουκρανία εξαρτάται από τις οδηγίες της Γερμανίας, προσθέτοντα πως η εξαγωγή γερμανικής κατασκευής εξοπλισμού θα πετούσε άδεια από τη Γερμανία. Εξαρτάται πάρα πολύ από την καθοδήγηση τη Γερμανία στο πώ ενεργούμε με αυτά τα άρματα μάχη Λεοπάρτ. Αυτά απαιτούν γερμανική άδεια εξαγωγή και επιπλέον η γερμανική αμυντική βιομηχανία έχει έναν πολύ ισχυρό ρόλο σε αυτό, στο πώ μπορεί να αποκτηθεί εξοπλισμό υποκατάσταση, είπε ο στο Reuters. Ο Σαβόλα είπε πως το θέμα θα συζητήθει αργότερα αυτή την εβδομάδα, πιθανόν πρώτα σε μια συνάντηση στο Ταλίν, στην οποία η Εστονία έχει προσκαλέσει χώρες με την ίδια νοοτροπία και στη στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Ραμστάιν, στη Γερμανία, όπου ο Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόιντ Όστιν, αναμένεται να συναντήσει τους ηγέτες τη Γερμανία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή. Εξάλλου, ο Πολωνός Πρωθυπουργό δήλωσε σήμερα πως περιμένει ένα γρήγορο πράσινο φω από τη Γερμανία προκειμένου να παραδώσει άρματα μάχη Λέοπαρτ στην Ουκρανία, πριν από την αναχώρησή του για τον Βερολίνο, όπου υπολογίζει να συζητήσει κυρίω την παράδοση οπλών στο Κίεβο. Η Πολωνία έχει δηλώσει προηγουμένως πως είναι έτοιμη να παραδώσει στο Κίεβο αυτά τα βαριά άρματα μάχη γερμανική κατασκευή, αλλά χρειάζεται για να το κάνει μια επίσημη συμφωνία τη Γερμανίας. Ο Πολωνός Πρωθυπουργό είπε ακόμη ότι θα συνεχίσει να προωθεί τα αιτήματά του για περισσότερε αποζημιώσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη διάρκεια τη σημερινή επίσημη επίσκεψή του στο Βερολίνο. Ο Μοραβιέτσκι, μιλώντα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Βαρσοβίας προτού αναχωρήσει για τη Γερμανία, είπε πω θα συνεχίσει να γύρει το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων παρά την απόρριψη από τη Γερμανία των αιτημάτων του. Ο Πολωνός ηγέτης αποκάλεσε τις επανορθώσεις από τη Γερμανία ένα θεμελιωδός σημαντικό θέμα για όλους τους Πολωνούς. Τον Οκτώβριο το κυβερνών κόμμα του Μοραβιέτσκι, νόμος και δικαιοσύνη, ζήτησε επίσημα από τη Γερμανία να καταβάλει 1,33 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη η Πολωνία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της ναζιστικής κατοχής. Η Γερμανία πέριψε αμέσω το αίτημα. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει πω το θέμα των επανορθώσεων έκλεισε με τη συνθήκη του 1990 ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τι Ηνωμένε Πολιτείε, που άνοιξε το δρόμο για τη γερμανική ενοποίηση και διευθέρησε τι εδαφικέ διεκδικήσει που σχετίζονταν με πρώην γερμανικά εδάφη στη σύγχρονη Πολωνία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και αναλαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.